Σημαντικό ενδιαφέρον στην πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί ο συνεχή εξυγχρονισμό των τακτικών πυρηνικών δυνατοτήτων τη. Περιοδικά, η Ουάσιγκτον παρέχει ματιέ στην πρόοδο του B6112, μια αντικατάσταση αιχμή για παλαιότερε παραλλαγέ πυρηνικών όπλων. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία είναι ιδιαίτερα πρόθυμη να χρησιμοποιήσει αεροσκάφη διπλής ικανότητας όπως τα F-15E, τα F-16C και τα F-35A ως βασικά συστατικά της πυρηνικής τριάδας. Παρά το γεγονός ότι τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκονται στο εκολαπτόμενο B61-12, οι λειτουργίες με παλαιότερες εκδόσεις δεν έχουν τελειώσει. Σε μια καθηλωτική στιγμή που απαθανάτησε ο φωτογράφο τη αεροπορία Τζόσεφ Albergot τον Μάιο, ένα F-16 CM Block 42 εθεάθη να απογειώνεται από την αεροπορική βάση Νέλη. Το αεροσκάφο ήταν συνδεδεμένο με δύο αδρανεί βόμβε B-61 κάτω από τα φτερά του κατά τη διάρκεια τυπικών πτήσεων. Κρίνοντα από το σχήμα και τα πτερήγια τη ουρά του, αυτέ οι βόμβε πιθανότατα ανήκουν σε μια παλαιότερη παραλλαγή όπως το Mod 3, 4 ή 10. Το αεροσκάφος φαίνεται να έχει ανατεθεί στην 422η μοίρα δοκιμών και αξιολόγησης. Αυτή η μοίρα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δοκιμή πυρηνικών όπλων της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πυρηνική βόμβα B61 βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και 50 χρόνια και έχει υποβληθεί σε πρόγραμμα επέκτασης ζωής, ΛΙΙΠΙ. Αυτό το πρόγραμμα είχε ως στόχο να συγχωνεύσει και να αντικαταστήσει τέσσερις υπάρχουσες παραλλαγές της βόμβας B61, 3, 4, 7 και 11 mods στην ανανεωμένη B61 Παύλα 12. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το F-15E Strike Eagle και το B-2A Spirit έχουν ήδη τοποθετηθεί με την τρομερή βόμβα B-61 Παύλα το F-35A αναμένεται να ακολουθήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ η ενσωμάτωση του F-16C φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα η Ρωσική Ομοσπονδία ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά F-16. Ίσως αυτή η δοκιμή ήταν ο λόγος που η Μόσχα συνειδητοποίησε ότι τα F-16 μπορούσαν να μεταφέρουν κάτι περισσότερο από πυράβλους κρούς ή όπλα με συμβατικές κεφαλές. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία Σερβίη Λαυρόφ έχει δηλώσει ότι τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16 μπορούν να φιλοξενήσουν πυρηνικά όπλα και προειδοποίησε ότι μια πιθανή προμήθεια του Κιέβου με αυτά θα κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Σε μια τέτοια περίπτωση, με αυτό τον τρόπο, κίνδυνο κλιμάκωση τη σύγκρουση αυξάνεται απότομα. Ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αναγκαστούν να διατηρήσουν ένα απόθεμα πυρηνικών όπλων εντό τη εμβέλεια των ρωσικών επιχρησιακών τακτικών συστημάτων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.